Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα, όπως σας υποσχέθηκα, θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια όμορφα διακοσμητικά βαζάκια από απλά κουτιά, από γάλα ή από χυμό. Πρώτα θα βάψουμε ένα με ένα χρώμα. Πολύ απλό, για να δείτε πόσο εύκολο είναι να το μεταμορφώσετε εύκολα και γρήγορα. Μετά θα βάλουμε πάνω και ένα stencil για να το διακοσμήσουμε λίγο. Και στο τρίτο θα χρησιμοποιήσουμε τη σκόνη διαμόρφωσης Vintage Paint για να κάνουμε αυτό το εφέ παλαίωσης. Και προαιρετικά θα κολλήσουμε πάνω και ένα τέτοιο διακοσμητικό που φτιάχνουμε με πυλό και με καλούπι σιλικόνης. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι φυσικά να κόψουμε το κουτί. Άμα θέλετε να είναι ίσιο, εγώ το κόβω λίγο με το μάτι, οπότε μερικές φορές βγαίνει και λίγο στραβό, αλλά δεν με πειράζει. Θα πάρετε ένα χάρακα και θα σημειώσετε 13-14 εκατοστά πόσο μεγάλο το θέλετε, γύρω-γύρω. Και μετά κόβουμε. Παίρνουμε ένα ψαλίδι, ανοίγουμε την πρώτη τρύπα. Ορίστε. Κάποια κουτιά είναι πιο εύκολο, γιατί έχουν αυτά εδώ τα αυτάκια. Οπότε σηκώνουμε αυτά τα αυτάκια, το ζουπάμε και μετά το κόβουμε έτσι. Οπότε αυτό είναι πιο βολικό. Και μετά ξαναπατάμε έτσι και είναι έτοιμο. Κόβουμε λοιπόν και τα τρία κουτιά μας έτσι και μετά περνάμε στο βάψιμο. Για το πρώτο κουτί έχω επιλέξει το χρώμα Delightful Plum, που στα ελληνικά θα το λέγαμε αξιαγάπητο δαμασκηνή. Είναι ένα πάρα πολύ απαλό και διακριτικό μοβάκι. Βουτάω το πινελάκι μου στο χρώμα και ξεκινάμε το βάψιμο. Κοιτάξτε πόσο εύκολα και γρήγορα καλύπτεται το κουτί από το χρώμα. Με ένα μόνο χέρι και έχουμε την απόλυτη κάλυψη. Με το συγκεκριμένο χρώμα δεν θα χρειαστείτε δεύτερο χέρι. Πάμε λοιπόν γύρω-γύρω, μέχρι να καλυφθεί όλο το κουτί με χρώμα. Το δεύτερο κουτί θα το βάψω με την απόχρωση Light Petrol, αυτό εδώ, ανοιχτό πετρόλ δηλαδή, είναι ουσιαστικά ένα γαλάζο γκρι. Και μετά πάνω σε αυτό θα κάνω ένα stencil με το λευκό χρώμα, το Soft Cream. Τώρα θα κάνω το stencil πάνω στο κουτί που έβαψα με το Light Petrol. Θέλω ένα καθαρό και μοντέρνο αποτέλεσμα, οπότε θα κάνω το stencil με το λευκό χρώμα. Και όταν κάνουμε stencil, καλό είναι να έχουμε δίπλα και ένα κομμάτι χαρτί, γιατί πάνω σε αυτό θα σκουπίζουμε το περίσσιο χρώμα από το πινέλο μας. Βλέπετε επίσης εδώ ότι έχω βάλει μερικά κομμάτια ξύλο μέσα στο κουτί. Αυτό το έκανα γιατί θέλω να έχω μια σκληρή επιφάνεια πάνω στην οποία να πατήσω το stencil. Αν δεν τα είχα αυτά μέσα, θα έβαζα το stencil και αμέσως θα μου έφευγε μέσα το χαρτί και θα μου ξέφευγε το χρώμα. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε μέσα, σας βολεύει εσάς, βρείτε τη δική σας έβρεση τεχνία. Λοιπόν, εγώ επέλεξα αυτό το stencil με τις καρδούλες, το τοποθετώ περίπου στη μέση, με το μάτι όπως συνήθως. Μετά βάζω λίγο χρώμα στη μητούλα από το πινέλο μου, το σκουπίζω και πατάω. Πάντα το πινέλο μας όταν κάνουμε stencil είναι στεγνό, δεν βάζουμε καθόλου νερό και πατάμε με κάθε τις κινήσεις, προσέχοντας για να μην μας φύγει το χρώμα από κάτω. Αυτό. Και η καρδούλα μας είναι έτοιμη. Αν θέλουμε τώρα να κάνουμε και μια ακόμα τσαχπινιά εδώ πέρα, με το πινελάκι μας που ήδη έχει χρώμα πάνω, μπορούμε λίγο να περάσουμε το πάνω μέρος. Κάνουμε μία μικρή άσπρη γραμμούλα εδώ για να του δώσουμε ένα ωραίο περίγραμμα. Και επίσης, άμα θέλουμε πάλι, μπορούμε να κάνουμε και ένα dry brush. Εδώ πέρα λίγο στις γωνίες να το φωτίσουμε. Και να δημιουργήσουμε έτσι ένα ωραίο πλαισιάκι γύρω γύρω. Ορίστε.
Και στο τρίτο κουτί, όπως είπαμε, θα κάνουμε ένα εφέ παλαίωσης με την πάστα διαμόρφωσης που θα κάνουμε με αυτή τη σκονίτσα. Όπως έχετε δει και σε άλλα βιντεάκια, όπως το ανάγλυφο stencil και εκείνο το κουτί που έφτιαξα, το διακοσμητικό κουτί από το απλό χαρτόφυτο, η αναλογία είναι 4 με 1, δηλαδή 4 μέρη χρώμα και ένα μέρος σκόνης διαμόρφωσης. Τα έχω βάλει εδώ μέσα, τα ανακατεύουμε καλά-καλά, να γίνει κάτι σαν χρώματιστο τσιμεντάκι και μετά με το ξυλάκι μας ή με μία σπατουλίτσα θα το απλώσουμε σε όλο το κουτί με αδρές κινήσεις για να πάει παντού. Είναι λίγο δύσκολο να σας το δείξω γιατί είναι το ίδιο χρώμα. Το απλώνουμε παντού. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ανάγλυφη επιφάνεια. Για να το δείτε με λεπτομέρεια πώς το απλώνουμε, μπορείτε να δείτε το βιντεάκι μου για το διακοσμητικό κουτί που κάνω από το χαρτόκουτο. Αφού περάσουμε την πάστα διαμόρφωση σε όλο το κουτί, θα το αφήσουμε να στεγνώσει καλά-καλά τουλάχιστον για 2 ώρες. Το τρίτο κουτί λοιπόν, το οποίο ξέχασα να σας πω, το έβαψα με την απόχρωση Antique Sand. Θα του δώσω λίγο χαρακτήρα τώρα, με λίγο dry brush που θα κάνω με τα χρώματα soft cream και chocolate brown. Για το dry brush, όπως λέει και το όνομα, χρησιμοποιούμε στεγνό πινέλο, όπως κάναμε και με το stencil. Βουτάμε λίγο το πινελάκι μας και μετά το στεγνώνουμε. Και περνάμε από πάνω, πιάνοντας όλα τα βουναλάκια της τραχιάς επιφάνειας που δημιουργήσαμε με την πάστα διαμόρφωσης. Βλέπετε πως αρχίζει και φωτίζεται λίγο η επιφάνεια. Αποκτά μια διχρωμία. Επιμένουμε λίγο και στις γωνίες για να δώσουμε έμφαση στο περίγραμμα. Αν θέλουμε βάζουμε λίγο περισσότερο χρώμα, δεν υπάρχουν κανόνες αυτά. Είναι θέμα προσωπικού γούστου. Για να δώσω λίγο περισσότερο βάθος, εγώ θέλω να κάνω και λίγο dry brush με το χρώμα chocolate brown. Οπότε εδώ έχουμε μία τριχρωμία. Μετά μπορούμε να παίξουμε και άλλο, μετά μπορούμε να παίξουμε και με τα κεριά. Οπότε και αν κάνετε καμία πατατιά εδώ πέρα και δεν σας αρέσει πως φαίνεται, μην αγχώνεστε. Μετά μπορούμε από πάνω να το ξαναδιορθώσουμε, είτε κάνοντας και άλλο dry brush, είτε βάζοντας σκούρο κερί. Συγκεκριμένη τεχνική συγχωρεί πολύ. Εγώ θέλω να το δώσω λίγο ακόμα βάθος, οπότε παίρνω το πινέλο μου και το dry brush το κάνω ακόμα πιο έντονα και άτσαλα, ας το πούμε. Δεν το κάνω πλέον έτσι, αλλά με κανονικές πινελιές. Οπότε να πάει σε περισσότερα σημεία. Έχουμε λίγο πιο δραματικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν θα σταματήσω εδώ. Θα βάλω και λίγο κεράκι. Θα πάρω λίγο light brown κεράκι, το στρόγγυλο πινέλο μου και θα το αφήσω περισσότερο στις γωνίες γύρω γύρω για να φαίνεται ακόμα πιο παλαιωμένο. Εντάξει, αυτό κανείς δεν θα πιστέψει ότι δεν είναι κουτί από γάλα. Καλό είναι όταν βάζετε κεράκι και το ακουμπάτε έτσι με τα χέρια να φοράτε γάντια, γιατί τα κεριά μπορεί λίγο να σας ξηράνε το δέρμα. Προαιρετικά, όπως είπαμε, μπορείτε να κολλήσετε πάνω στο κουτί και ένα διακοσμητικό. Για να δείτε πώς γίνονται αυτά τα διακοσμητικά, δείτε το βιντεάκι που σας είπα πιο πριν για το διακοσμητικό κουτί. Γίνονται με καλούπια σιλικόνης και με πυλό. Πολύ απλό. Αυτό το έβαψα στις ίδιες αποχρώσεις με το κουτί. Βάζω στο πίσω μέρος λίγη ξυλόκολλα. Το πατάμε με το δάχτυλό μας για κάποια δευτερόλεπτα. Και μετά θα το αφήσουμε αρκετές ώρες για να στεγνώσει. Και έτοιμο και το τρίτο κουτάκι μας. Όταν τα κουτιά σας στεγνώσουν και είναι έτοιμα για χρήση, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μέσα φυτά, ας πούμε. Όπως έχω βάλει εδώ αυτό το παχύφυτο με χώμα. Αν το κάνετε αυτό βέβαια, ανοίξτε και δύο τρύπες από κάτω για να στραγγίζει το νερό. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για βάζα, για να βάζετε μέσα λουλούδια. Όπως αυτά τα αγριολούλουδα που έβαλα εγώ που τα μάζεψα από το κήπο.
ή μπορείτε να βάλετε κάτι πιο μόνιμο μέσα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Για παράδειγμα, μπορείτε να βάλετε ξερόκλαδα, αποξηραμένη λαβάντα, αυτά εδώ τα στρόγγυλα που μάζεψα από ένα πλατάνι, δεν ξέρω πώς λέγονται. Ή μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για μολυβοθήκη, για να βάζετε μέσα πινέλα ή μολύβια make-up. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, άμα δεν θέλετε να είναι τόσο ελαφρύ και να σας πέφτει από εδώ και από εκεί, θα μπορούσατε να αναμίξετε μέσα στο κουτί λίγο γύψο καλλιτεχνίας με νεράκι, περίπου τόσο, και να το αφήσετε μια μέρα να στεγνώσει και έτσι θα σας βαρύνει και θα μπορείτε πιο εύκολα να βάζετε μέσα πράγματα χωρίς να σας πέφτει. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και αν αποφασίσετε να κάνετε και εσείς το ίδιο, βάλτε το στο Facebook, στη σελίδα μου, Καλλιρίστη Vintage, και επίσης μπείτε και στο γκρουπάκι που έχουμε εκεί, Καλλιρίστη Vintage, καθίστε να το διαβάσω και να σας το πω ακριβώς. Λέγεται Καλλιρίστη Vintage, συμβουλές και ιδέες για δημιουργίες με χρώματα και μολύες. Κάντε ένα αίτημα και θα σας βάλουμε στο γκρουπάκι και εκεί ανεβάζουμε όλες τις δημιουργίες μας, δίνουμε συμβουλές ο ένας στον άλλον, οδηγίες και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε και είμαστε μια ωραία παρέα. Και επίσης μπορείτε φυσικά να τα ανεβάσετε και στο Instagram και να κάνετε tag Καλλιρίστη Vintage. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μου και σας εύχομαι μια όμορφη και δημιουργική μέρα. Γεια σας!